Έχουμε την τιμή σήμερα να φιλοξενούμε στο χώρο της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζακύνθου τον πρίτανη του Ιωνίου Πανεπιστημίου κύριο Φλόρο και τους συνεργάτες του. Η σημερινή συνάντηση με την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας αποτελεί την αρχή και την επισφράγηση μιας γόνιμης και δημιουργικής συνεργασίας ανάμεσα στη Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη Ζακύνθου και το Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Θα ήθελα να δώσω το λόγο πρώτα στον κύριο Φλόρο. Καλημέρα σε όλους. Είναι ιδιαίτερη χαρά που το Ιόνιο Πανεπιστήμιο βρίσκει επιτέλους και βρίσκεται μέσα στην κοινωνία της Ζακύνθου, δημιουργώντας με έμπρακτο τρόπο αυτό που όλοι οραματιζόμαστε, όλοι συζητάμε για αρκετό καιρό, σύνδεση του Πανεπιστημίου με την κοινωνία. Η σύνδεση αυτή δεν πρέπει να μένει στα λόγια, πρέπει να γίνεται πράξη. Μία πράξη η οποία λαμβάνει χώρα με το πλαίσιο της συνεργασίας το οποίο θα συνυπογράψουμε σήμερα, το οποίο είναι σημαντικό και για το Ιόνιο Πανεπιστήμιο και νομίζω και για την ίδια την βιβλιοθήκη. Από εκεί και πέρα, ως Ιόνιο Πανεπιστήμιο δεσμευόμαστε ότι αυτό ακριβώς το υψηλό ζητούμενο της διασύνδεσης, της έρευνας, της εκπαίδευσης, αλλά και των ιδεών που παράγει το Ιόνιο Πανεπιστήμιο με την τοπική κοινωνία θα συνεχιστεί με κάθε τρόπο. Είμαστε εδώ για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε και να βοηθηθούμε. Η σχέση είναι αμφίδρομη και στόχος του Πανεπιστημίου σε αυτή τη φάση είναι να μπορέσει να εγκαταστήσει έναν ισχυρό πόλο λειτουργίας του Ιδρύματος στη Ζάκυνθο, στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Περιβάλλοντος, ο οποίος θα αναδείξει συνολικά την έρευνα που παράγεται από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο στην πόλη της Ζακύνθου και θα αποτελέσει την αρχή της δημιουργίας ενός ερευνητικού οικοσυστήματος με εύρος λειτουργίας και παρουσίας σε όλα τα Ιόνια νησιά, αλλά με επίκεντρο την Ζάκυνθο. Είναι κάτι πολύ σημαντικό και για το Πανεπιστήμιο και για τα νησιά, θεωρώ. Το πλαίσιο της συνεργασίας που προτείνουμε, το έχουμε συζητήσει εκτενώς τις προηγούμενες ημέρες με τους φορείς, την περιφέρεια, με τον κύριο Βουλευτή. Νομίζω ότι όλοι είναι θετικοί προς αυτή την κατεύθυνση και νομίζω ότι ακριβώς αυτή η υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας σήμερα, πέρα από το ουσιαστικό της μέρος, έχει και μια ισχυρή σημειολογία, την οποία την υπογραμμίζω, ότι το Ιόνιο Πανεπιστήμιο είναι εδώ για να αγκαλιάσει τις τοπικές κοινωνίες, να δώσει λύσεις σε προβλήματα των τοπικών κοινωνιών και ταυτόχρονα να ενδυναμωθεί μέσα από αυτή τη διαδικασία και να ανατροφοδοτήσει την παραγωγή, τη σκέψη, το παραγόμενο ακαδημαϊκό προϊόν του Ιωνίου Πανεπιστημίου να έχει πολλαπλασιαστικά ωφέλη. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία και εύχομαι ό,τι καλύτερο για τη συνεργασία. Κάθε συνεργασία χτίζεται σε βήματα. Αυτό αποτελεί το πρώτο βήμα. Όταν με το καλό το ολοκληρώσουμε, είμαι σίγουρος ότι θα μπορέσουμε να τη διευρύνουμε και να την κάνουμε ακόμα περισσότερο ουσιαστικό και επωφελή. Κύριε Πρίτανη, κύριε Βουλευτά, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, κύριε Διοικητά του Νοσοκομείου, αγαπητές κυρίες και κύριοι φίλοι που είστε εδώ σήμερα, είναι μια σημαντική ημέρα για τη Βιβλιοθήκη της Ζακύνθου, διότι συναντάται ο δρόμος της με το δρόμο του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Και αυτή η συνάντηση, καρπός της οποίας είναι το μνημόνιο που θα υπογράψουμε σε λίγα λεπτά, σηματοδοτεί για μας μια ιδιαίτερη πορεία στο μέλλον. Φιλοδοξούμε να κάνουμε πολλά πράγματα και το γεγονός και μόνο ότι θα έχουμε τεχνικό σύμβουλο, συμπαραστάτη, θεματοφύλακα ορισμένων πρωτοβολιών μας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, είναι για μας μια σημαντική εγγύηση για την επιτυχία στο μέλλον. Κύριε Πρίτανιε, είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς που σας φιλοξενούμε σήμερα και θέλω να πιστεύω ότι από εδώ και στο εξής θα έχουμε πολλά πράγματα και να συζητάμε αλλά και να πράττουμε. Είναι βέβαιο ότι η τεχνογνωσία και μόνο που σηματοδοτεί το γεγονός ότι έχετε την σχολή βιβλιοθηκονομίας, που νομίζω ότι είναι και η μοναδική που υπάρχει στην ενότητα εκπαίδευση σήμερα, και ότι αυτή η σχολή βιβλιοθηκονομίας είναι το καθ' αυτό γνωστικό αντικείμενο που αφορά τη λειτουργία όλων των βιβλιοθηκών της χώρας, είναι για μας κάτι πάρα, πάρα πολύ σημαντικό. Το μνημόνιο λέει πολλά πράγματα, θα δοθεί και στα μέσα ενημέρωσης και θα το διαβάσει και ο κόσμος στις εφημερίδες. Δεν τα λέει όμως όλα, διότι μέσα σε αυτές τις ρήτρες που περιλαμβάνει, εμείς φιλοδοξούμε να μπάσουμε και άλλα πράγματα, κύριε Πρίτανη. Να δούμε και άλλες ιδιαίτερες λειτουργίες. Το βέβαιο είναι ότι και εμείς δειλά-δειλά ξεκινώντας εδώ και μερικούς μήνες,
και έχοντας τη συμπαράσταση της κοινωνίας και του κόσμου και των αρχών του νησιού μας, έχουν φτάσει σε ένα επίπεδο που να μπορούμε να έχουμε φιλοδοξίες και να έχουμε σημαντικές φιλοδοξίες. Από αυτό εδώ το βήμα, και επειδή είναι η πρώτη ουσιαστικά συνάντηση που γίνεται δημόσια στο νησί μας και με την προσωπική μου παρουσία, δεδομένου ότι την προηγούμενη φορά είχα ένα πρόβλημα που δεν μπορούσα να ήμουν παρόν, ο κύριος Ραγκούση το γνωρίζει καλύτερα, θα ήθελα να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα τις υπηρεσίες, τις αρχές, τον κύριο Βουλευτή, την περιφέρεια, το νοσοκομείο Ζακύνθου που μας συνέδραμε πάρα πολύ σε πολλά πράγματα λειτουργικά και οργανωτικά, τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση που στάθηκε αργός στις προσπάθειές μας, αλλά και το σύνολο των κοινωνικών και πολιτικών δυνάμεων του τόπου για τη μέχρι σήμερα πορεία της βιβλιοθήκης μας. Πιστεύουμε ότι από εδώ και στο εξής τα πράγματα θα είναι πιο εύκολα και θα είναι και πιο ορατά για τον κόσμο, να βλέπει δηλαδή την πρόοδο, την απτή πρόοδο που μπορούμε να πετύχουμε με τις ενεργείες μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας. Είναι σημαντική στιγμή για μας αυτή, κύριε Πρίτανη, ειλικρινά. Να δώσουμε το λόγο και στην κυρία Μινώτου, ναι, που είναι κοντά μας μέσω της τεχνολογίας. Η κυρία Μινώτου είναι μέλος του Διευθυντικού Συμβούλιο και μας παρακολουθεί από την Αθήνα. Και είναι και μέλος ΔΕΠ στο Πανεπιστήμιο, έτσι, το και είναι στο τακτικό προσωπικό του Πανεπιστημίου. Καταρχάς να σας καλωσορίσω και εγώ στην Δημόσια Βιβλιοθήκη Ζακύνθου. Να σας καλωσορίσω, κύριε Πρίτανη, στο νησί μας. Είχαμε και μια επικοδομητική συζήτηση χθες το βράδυ και θεωρώ ότι θα προχωρήσουμε μαζί για να λύσουμε και ζητήματα τα οποία δημιουργούνται και με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Είναι ιδιαίτερη χαρά που όλοι σήμερα βρισκόμαστε στην καινούρια αίθουσα της βιβλιοθήκης, η οποία έμενε κλειστή από το 2006 για να ανοίξει πρόσφατα, και νομίζω ότι είναι η αρχή αυτή που βλέπετε και η σημερινή συνεργασία την οποία θα έχει το Ιόνιο Πανεπιστήμιο με την Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη Ζακύνθου είναι μια σημαντική εξέλιξη με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την πορεία της βιβλιοθήκης, και θεωρώ ότι ήταν αυτή η βιβλιοθήκη ήταν κάτι το παραμελημένο, θεωρείται ένα δευτερεύον ζήτημα για τη Ζακύνθου, αλλά θεωρώ ότι είναι σημαντικό σε ένα τέτοιο τόπο, το συγκεκριμένο τόπο της Ζακύνθου, η Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο και πρέπει να είναι καθοριστικός ο ρόλος της. Και νομίζω ότι θα πρέπει να δίνεται προσχρήση στο κοινό και όχι αυτό το οποίο ήταν όλο το προηγούμενο διάστημα. Θεωρώ ότι το Πανεπιστήμιο, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, έχει σημαντικό ρόλο να παίξει στην κοινωνία της Ζακύνθου. Και νομίζω ότι θα πρέπει να γίνεται αυτή η διασύνδεση με την κοινωνία, γιατί υπάρχει και ένα σημαντικό τμήμα το οποίο είναι του περιβάλλοντος, και εδώ ξέρετε ότι αντιμετωπίζουμε και τεράστια προβλήματα όσον αφορά με το περιβάλλον. Επομένως, είμαι και στην Επιτροπή Περιβάλλοντος της Βουλής, όπως πιθανόν γνωρίζετε. Οπότε είναι σημαντικό για εμάς να υπάρχει αυτή η διασύνδεση με την κοινωνία στη Ζάκυνθο. Πιστεύω ότι θα είμαστε, όπως είπα και στην αρχή, μαζί σε αυτή την πορεία και χαίρομαι πραγματικά που επικοινωνήσαμε και θα συνεχίσουμε να επικοινωνούμε. Έχουμε, και πρέπει να το γνωρίζετε κι εσείς, ξεκινήσει το ζήτημα της φοιτητικής εστίας, το οποίο σε ένα οικόπεδο το οποίο θα είναι πολύ κοντά στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο θα αγοραστεί από τα αποθεματικά του Πανεπιστημίου. Ήδη έχει ξεκινήσει, εγκριθεί ο προϋπολογισμός, όλα αυτά τα έχουμε προχωρήσει και τα προχωράμε μαζί και με τον κύριο Φλόρο. Οπότε θα έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε ένα Ιόνιο Πανεπιστήμιο το οποίο θα έχει και τη φοιτητική εστία, και από εκεί και πέρα θα είναι πιο
πώς να το πούμε, θελκτικό προς τους ναι, κίνητρο για σπουδές και για να μας επιλέγουν πιο εύκολα, γιατί είμαστε, κακά τα ψέματα, είμαστε μια περιοχή νησιωτική, δύσκολα να βρουν σπίτια οι φοιτητές μας, δύσκολα να με τα ενίκια αυξημένη η ζωή είναι πιο ακριβή. Επομένως είναι σημαντικό το γεγονός ότι θα έχουμε μια φοιτητική εστία. Και βέβαια συζητήσαμε και άλλα πράγματα τα οποία θα τα ανακοινώσουμε όταν θα έχουμε τα αποτελέσματα και όχι με το θα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ και να ευχαριστήσω για μία ακόμα φορά τον κύριο Συνετό, τον πρόεδρο του Φορευτικού Συμβουλίου και όλα τα στελέχη της βιβλιοθήκης Ζακύνθου για το πολύ καλό έργο το οποίο παράγουν, και είμαι σίγουρος ότι αυτό το έργο θα συνεχιστεί και το επόμενο διάστημα και θα έχουμε πολύ καλύτερα αποτελέσματα να δούμε και πολύ περισσότερα πράγματα που θα είναι ευχάριστα για εμάς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε και εμείς. Να σας καλωσορίσουμε άλλη μια φορά στο όμορφο νησί μας, κύριε Πρίτανη. Πραγματικά η περιφέρεια είναι δίπλα στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Είχαμε την ευκαιρία να πούμε κάποια πράγματα το πρωί, αλλά σίγουρα έχουμε περισσότερα πράγματα να κάνουμε στην πορεία. Η συνεργασία που ξεκινάει μέσω της πρότασης που διαμορφώνεται για το ΕΣΠΑ σίγουρα θα είναι ένα πολύ θετικό, μια πολύ καλή προστιθέμενη αξία για την περιφέρειά μας. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά σε τοπικό επίπεδο, είχαμε την ευκαιρία το πρωί να μιλήσουμε και να πούμε και για το πεζοδρόμιο το οποίο γίνεται από τις τεχνικές μας υπηρεσίες, παραδίδεται σε λίγο καιρό για δημοπράτηση, οπότε θα έχουμε και την ασφάλεια των μαθητών από τη μεριά τη δικιά μας. Από εκεί και πέρα, από τη μεριά τη δικιά σας και του κράτους, πρέπει να γίνονται σχολές οι οποίες θα έχουν απήχηση στην αγορά εργασίας για προς όφελος όλων. Σε σχέση με την βιβλιοθήκη, είμαστε πάντα δίπλα στη βιβλιοθήκη και σε έμψυχο και σε άψυχο υλικό. Χαιρόμαστε που συνεργαζόμαστε, χαιρόμαστε που υπάρχει το συγκεκριμένο Εφορευτικό Συμβούλιο, το οποίο πραγματικά κάνει δουλειά, πραγματικά παρέδωσε αυτό το κόσμημα στην κοινωνία της Ζακύνθου, που είναι επισκέψιμος ο χώρος, που μπορούν ακόμα και παιδιά να έρθουν εδώ να διαβάσουν, να περάσουν την ώρα τους παραγωγικά, να περάσουν την ώρα τους θετικά, να γίνει επίσκεψη από σχολείο, και σίγουρα μόνο όφελος μπορεί να δώσει στην τοπική μας κοινωνία που τόσο έχουμε ανάγκη. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Καλή συνεργασία. Άλλωστε το πιο μεγάλο ταξίδι ξεκινάει από το πρώτο βήμα. Ήδη έγινε με την συμφωνία που υπογράφτηκε σήμερα. Εμείς είμαστε δίπλα σας, συνοδοιπόροι σε ό,τι χρειαστείτε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε τα σχολεία το Σεπτέμβρη να είναι ανοιχτά και να μπορούν οι μαθητές να έρχονται στη βιβλιοθήκη και να ξεκινήσει μια καλή συνεργασία. Και αν ανοίξουν και οι βιβλιοθήκες των σχολείων, να συνεργαστούν οι βιβλιοθήκες των σχολείων του Ζακύνθου με τη βιβλιοθήκη. Ευχαριστώ και συγχαρητήρια. Εγώ δεν είμαι από εδώ, αλλά όταν ήρθα εδώ στη Ζακύνθο, ήξερα και γνωρίζω ότι ο πολιτισμός είναι μεγάλος και πάρα πολύ σημαντικός. Επομένως, έπρεπε κάποια στιγμή αυτός να τονιστεί και να αναδειχθεί. Τι πιο σημαντικό από μια βιβλιοθήκη η οποία θα αναδεικνύει όλη αυτή την ιστορικότητα της λογοτεχνίας, ξένης και ελληνικής, και προκειμένου να γίνει ένα σημείο αναφοράς και πάλι όπως πρέπει να είναι. Η υγεία και ο πολιτισμός πρέπει να συνοδεύονται και να οδεύουν μαζί. Και αυτό είναι το καλύτερο μήνυμα το σημερινό, του μνημονίου με το Πανεπιστήμιο. Γιατί τα πρώτα βήματα που κάναμε το φθινόπωρο, όπου ξεκινούσαμε διαζώσεις να λειτουργήσουμε, δώσα τη συνδρομή με ιατρικό προσωπικό για να μπορέσουμε να εξειδικεύσουμε τα μέτρα τα οποία έπρεπε να λάβουμε για να ξεκινήσουμε ασφαλώς τη διαζώσεις διαδικασία. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα τη χρειαστούμε τη συνδρομή σας εκ νέου από το Σεπτέμβρη. Θα χρειαστεί να ναι. Είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι οι πυλώνες λειτουργίας του Ιωνίου Πανεπιστημίου είναι η ακαδημαϊκή του ανάπτυξη, η εξωστρέφεια, η κοινωνική του προσφορά, όπως επίσης και η ακαδημαϊκή του αριστεία. Στα πλαίσια της συνεργασίας του Ιωνίου Πανεπιστημίου, την οποία μπορεί να προσφέρει και δίνει στα Ιόνια νησιά και στους φορείς, όπως είναι ο φορέας της βιβλιοθήκης αυτός, δίνει τη δυνατότητα να δημιουργείται μια επικοινωνία και μια συνεργασία, η οποία πάντα θα έχει
ένα θετικό αποτέλεσμα. Εύχομαι όλα να πάνε καλά και θα πάνε καλά, διότι υπάρχει θέληση και από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, αλλά και από την βιβλιοθήκη. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας.